Μπορεί η πανδημία να έχει επιφέρει πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την πλειονότητα των επαγγελματικών κλάδων ανά τον κόσμο, όμως σύμφωνα με το Forbes, γιατροί και επιστήμονες είδαν τις αποταμιεύσεις τους να εκτοξεύονται το τελευταίο έτος. Η πλειονότητά τους μάλιστα προέρχεται από την Κίνα, εκεί όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο κορονοϊός στα τέλη του 2019. Και αρκετοί είναι άνθρωποι που ακούσαμε τον τελευταίο καιρό μέσα από τις προσπάθειες για την δημιουργία αποτελεσματικού εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ο Ουγκούρ Σαχίν είναι ο γιατρός που πρωταγωνιστεί τους τελευταίους μήνες, καθώς είναι ο υπεύθυνος για την δημιουργία του πρώτου εμβολίου κατά του κορονοϊού από την BioNTech και την Pfizer. Ο Σαχίν έχει πλέον περιουσία 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Γουάν Λιπίνγκ έγινε η πλουσιότερη γυναίκα στον Καναδά μέσα στο τελευταίο έτος, καθώς η περιουσία της φτάνει τα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το χρυσό της διαζύγιο τον Ιούνιο από τον ιδιοκτήτη της κινέζικης φαρμακευτικής BioCantai, της χάρισε το 24% των μετοχών της εταιρείας, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή εμβολίων. Ο γαλλικής καταγωγής Στεφάν Μπανσέλ, CEO της αμερικανικής Moderna, έχει πλέον περιουσία 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην λίστα συγκαταλέγονται επίσης ο καθηγητής ανοσολογίας της Moderna, Timothy Springer, με περιουσία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Robert Langer, βασικός επενδυτής της εταιρείας, με περιουσία 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μεταξύ των όσων είδαν την περιουσία τους να εκτοξεύεται είναι και ο Χου Κουν, πρόεδρος της κινέζικης εταιρείας Contech Medical Systems. Έγινε δισεκατομμυριούχος μέσα στη χρονιά που πέρασε, με την συνολική του περιουσία να φτάνει τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία του κατασκευάζει μια σειρά ιατρικών προϊόντων για νοσοκομεία, όπως στιθοσκόπια και συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης. Δισεκατομμυριούχος έγινε και ο Ιταλός Σέρτζιο Στεβανάτο, αφεντικό της Ιταλικής Στεβανάτο Group, που φτιάχνει τα φιαλίδια για τα περισσότερα εμβόλια στον κόσμο. Έχει σήμερα στα χέρια του 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και στις πρώτες θέσεις των δισεκατομμυριούχων βρίσκονται επιχειρηματίες και επιστήμονες από την Ευρώπη, οι 28 από τους 50 νέους δισεκατομμυριούχους που φιλοξενούνται στη λίστα του Forbes προέρχονται από την Κίνα.